Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Θα δείξουμε πάλι το ωφέλιμο αυτό βιβλίο του Βαγγέλη Κουτρουμπέλη και θα διαβάσουμε πριν το δείξουμε ότι ο διάβολος έχει πείρα και γνώσεις αιώνων. Αλλά μέσα σε αυτή την πείρα και τις γνώσεις φέρει και την ατέλεια αυτών. Γι' αυτό και το ψεύδος του, αν και αληθοφανές, δεν δύναται να το καταστήσει ως το τέλειο ψέμα. Ούτε το ψέμα του, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να είναι τέλειο, φανταστείτε. Λοιπόν, να δείξουμε παρακαλώ πολύ το βιβλίο αυτό. Να το δείξουμε, αλλά ο πλάνος που μπορούν όσοι θέλουν να το διαβάσουν, γιατί εγώ προσωπικά σας είπα το διάβασα και είδα πράγματα που δεν τα γνώριζα. Θα είναι πάρα πολύ καλό να το διαβάσουν όλοι από έναν πρώην μάγο και νυν ιεραπόστολο. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο, αλλά ο πλάνος λέγεται και πωλείται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπολία. Το είπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, το δείξαμε. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, επειδή στην προηγούμενη εκπομπή μας δεν μας έπαιρνε ο χρόνος και επειδή έχω εκτεθεί απέναντι των εκλεκτών συναδέλφων και καλλιτεχνών, τις συνεντεύξεις των οποίων δεν μεταδόθηκαν στην προηγούμενη εκπομπή, πριν μπούμε και συνεχίσουμε το θέμα μας, θα ακούσουμε μία ευχητήριο από την εκλεκτή συνάδελφο και μεγάλη φωνή, την Τζένι Βάνου, να μας λέει όχι μόνο να μας εύχεται, αλλά και να κάνει και την ομολογία πίστεως μέσα από αυτή τη μικρή συνέντευξη. Παρακαλώ πολύ να δούμε τη συνέντευξη της κυρίας Βάνου για τα Χριστούγεννα και προς όλους εμάς. Κυρίες και κύριοι, όπως σας είχαμε προσχεθεί, συνεχίζοντας το μικρό διπορικό μας, αναζητώντας τα αστέρια μας, τα αστέρια που λάμπουν, τα αστέρια τα διαχρονικά, βρεθήκαμε στο σπίτι της μεγάλης φωνής, της εκπληκτικής φωνής, που έχει δώσει, που έχει παράδοση στο ελληνικό τραγούδι, που έχει δώσει τόσα πολλά. Την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδίου, την Τζένι Βάνου. Τζένι, σε ευχαριστούμε που μας τίμησες. Εγώ ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, γιατί έχουν διπλή σημασία όταν ακούγονται από συνάδελφο με πάρα πολύ ωραία φωνή. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Τζένι. Θα θέλαμε τώρα, επισκεφθήκαμε το αστέρι αυτό το λαμπερό που λάμπει και μας ουρανεί τόσα χρόνια και που πάντοτε θα είναι ψηλά και θα στέκεται ψηλά, και δεν το λέω αυτό γιατί απλώς την γνωρίζω και την εκτιμώ σαν συνάδελφο, αλλά η Τζένι Βάνου, κυρίες και κύριοι, είναι παράδοση στο ελληνικό τραγούδι. Θα ήθελα να τη ρωτήσουμε να μας πει στο μικρό διπορικό που κάνουμε για την Κυφλιόν και για τα Ιεροσόλυμα, εάν έχει πάει ποτέ της πρώτον στα μεγάλα Πανάγια προσκυνήματα, εκεί που έζησε και βίωσε και μεγάλωσε και δίδαξε, γεννήθηκε και σταυρώθηκε ο Κυριός μας και αναστήθηκε, εάν ποτέ σου είχες την τιμή να επισκεφθείς. Μια με πάρα πολύ μεγάλη μου λύπη, σου λέω ότι δεν έχω πάει. Δεν μπόρεσα ποτέ, δεν έπρεπε να μπορέσω ποτέ. Χωρίς να σου κρύβω ότι μία από όχι μία, τι μεγαλύτερη επιθυμία μου είναι να μπορέσω να βρεθώ εκεί. Εγώ στο εύχομαι και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά όπως και σε ορισμένους συναδέλφους αυτοί που δεν έχουν πάει εκεί να πάρουμε ειδική άδεια από το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και να είσαστε προσκεκλημένοι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να ζήσετε, να βιώσετε, να βιώσετε από κοντά, θα συγκλονιστείτε. Όποιος δεν έχει πάει, Τζένι μου, εκεί σίγουρα ναι. Που βάπησε ο Κύριος, δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα, δεν έχουμε πάει πουθενά. Στο εύχομαι με όλη μου την ψυχή και με όλη μου την καρδιά. Και τώρα, συνεχίζοντας, θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για τις Άγιες Τούτες Μέρες, επειδή συμβαίνει στον ελληνικό χώρο να έχουμε τυποποιήσει τις μέρες αυτές και να τις περιμένουμε σαν να περιμένουμε να δούμε κάποιο έργο και να καταναλωτικά, ναι. Λοιπόν, εσύ γύρω από αυτό το πράγμα, τι έχεις να πεις, σε ενοχλεί που εμείς οι Έλληνες γίναμε πλέον τυπολάτρες χριστιανοί και όχι συνειδητοί, ξεχνώντας την πραγματική σημασία του ότι ξεχάσαμε, δεν θέλω να μιλάς έτσι, γιατί δεν γίναμε όλοι Έλληνες. Ναι, είναι και όλοι. Είναι ρόλο που σωστό. Γίναμε όλοι. Ναι, ίσως. Αυτό δεν ξέρω να το
ελέγξω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αλλιεύνες. Υπάρχουν άνθρωποι που τις Άγιες αυτές μέρες έρχονται πολύ πιο κοντά στον Χριστό από τις άλλες. Και ίσως δεν θα πρέπει να είναι μόνο αυτές τις μέρες το ένοσμα, γιατί να πούμε πάλι είμαι χριστιανός και πιστεύω στον Χριστό. Αλλά οπωσδήποτε είναι τρομακτικά παρήγορο για μένα που για τα δικά μου πιστεύω και τη δική μου βεβαίως. Δεν είμαι άνθρωπος που θα με δεις πάρα πολύ συχνά στην εκκλησία, το ομολογώ. Αλλά η μεγάλη μου χαρά είναι ότι όταν βρεθώ, να βλέπω πάρα πολύ νέα, πολλά νέα παιδιά. Το βρίσκω σαν μια τεράστια ελπίδα για το αύριο αυτή. Γιατί οπωσδήποτε εμείς, πιο μεγάλοι, περνάμε κάτι πολύ άσχημα χρόνια, μα πάρα πολύ άσχημα, λέω με έκθεση. Δεν ξέρω τι φταίει, δεν ξέρω αν είσαι η πρόοδος. Αυτό που έρχεται σε λίγους όρους έχει φτάσει να είναι η κοσμοϊκή τεχνολογία σου. Αυτό δεν είναι υποδικείται πολιτισμό, υποδικείται τώρα από ποιο πολιτισμό. Δεν ξέρω, είναι τα πράγματα δεν μου αρέσουν καθόλου. Τι γνώμη έχεις για αυτή την περίπτωση, δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος σαν παρουσίχη, τον έχει καταργήσει η τεχνολογία. Ο άνθρωπος έχει καταργηθεί η τεχνολογία. Καλά, σαφώς. Χωρίς να διαλογώ, χωρίς να είμαι ενάντια του πολέμιου της τεχνολογίας, δεν νομίζω ότι τίποτα πειράζει τον άνθρωπο αν δεν φύγει από την εκκλησία κοντά. Το μόνο πράγμα που θα του φέρει όλα τα κακά που λένε είναι η απομάκρυνση των Χριστών. Κυρίες και κύριοι, ένα συγκλονιστικό μήνυμα από τη μεγάλη Τζένι Βάνου. Το ότι το ακούσατε και μόνοι σας, ότι οι χριστιανοί και οι Έλληνες Ορθόδοξοι και οι εκτοραχτισμένοι πρέπει να παραμένουν στις ρίζες τους πιστοί, να κρατάνε με νύχια και με δόντια την παραδοσή τους και την πίστη τους, διότι αυτοί που θα απομακρυνθούν από την πηγή της ζωής και της αλήθειας έρθουν στο σκοτάδι, στο χάος και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Τζένι μου, θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε παρακάτω. Ανησυχείς όπως ανησυχούμε όλοι μας, γνωρίζουμε ότι είσαι πιστή χριστιανή, ότι είσαι άριστη μητέρα. Μια καλλιτέχνης με δώσει υπεργαμηνές από την τέχνη σου, δεν είναι, είναι πάρα πολλές και δεν μπορούμε να σε παριθμίσουμε εδώ την αντιλόρα, θα χρειαστούν αρκετές εκπομπές για να πούμε τις υπεργαμηνές. Αλλά και έχουμε να πούμε, το πιστεύουμε όμως στον κόσμο, ότι η Τζένι Βάνου, κυρίες και κύριοι, είναι άριστη μητέρα, αρίστη μητέρα. Έχει δύο θαυμάσια παιδιά, τα οποία τα έχει μεγαλώσει με αστικές αρχές κοντά στον Κύριο. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερό σου, ο θησαυρός σου όλος από ό,τι έχεις κάνει με τις φωνές. Έτσι. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Το λέω πολύ έντονα την θησαυρία μου. Πάρα πολύ. Δεν... Εντάξει, λένε όλοι οι κουκουβάλια γελτεύει το κουκουβάκι της και το βρεις πιο ωραία. Ναι. Αλλά εμένα είναι πολύ μεγάλη η ικανοποίησή μου και το καμάρι μου θα μιλάω για τα παιδιά μου. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Διότι είσαι μητέρα συνειδητή, διότι στάθηκες πάντοτε δίπλα στα παιδιά σου, διότι είναι συγκλονιστικό να βλέπεις μία μάνα, διότι όλες οι μητέρες όταν μιλούν και αναφέρονται στα παιδιά τους, δεν τα κρίζουν, δεν βλέπουν τα μάτια τους όπως τρέχουν σε σένα τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ευαισθησία βλέπετε ενός καλλιτέχνη, βγαίνει πάντοτε, είναι παντού, παντού και πάντοτε. Και στο μητρικό φίλτρο και παντού, ειδικά οι καλλιτέχνες με την υπέρμετρη ευαισθησία, όπως είναι η Τζένι, βγάζουν όλη τους τη συγκίνηση, είναι άτομα πολύ ευαίσθητα, σούπερ ευαίσθητα και μπορώ να πω, θέλω να πω και εγώ για δύο λόγια ας πούμε για τον εαυτό μου, ότι συγκινούμε διότι έχω και εγώ μια υπέρμετρη ευαισθησία για αυτά τα θέματα και δεν έχει υπήρξες μάνα, μητέρα και έκανες δύο αγγελούδια τέλεια τα τελειοποίησες τους έκανες τέλειους ανθρώπους. Εγώ ζηλεύω μπορώ να πω την ώρα, διότι... Ναι, διότι το ξέρω, ναι. Γιατί είναι κάτι πολύ ωραίο. Βέβαια, μιλάω τη ζήλια την ολοκληρωτερή, βεβαίως, την καλή. Ναι, ναι, ναι. Το ξέρω, διότι η μάνα δεν ξαναγίνεσαι. Η μάνα είναι μία.
Λοιπόν, το εσύ έχεις δοθεί με όλη σου την ψυχή για το να είσαι τέτοια παιδιά. Λοιπόν, θα θέλαμε, επειδή ανησυχείς για όλα τα παιδιά του κόσμου, Τζένι, για το ίδιο μητέρα, και το βλέπω αυτό και συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί, ότι ανησυχείς για το που πάνε τα πράγματα. Έδωσες ήδη το μήνυμα ότι οι άνθρωποι μακριά από τον Θεό και χωρίς Θεό, δηλαδή χωρίς Ιησού Χριστό, γιατί θέλω να πιστεύω ότι πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος. Σαφώς. Και πιστεύω και κάτι άλλο, γιατί θέλω να το πω αυτό, δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι να λέμε απλώς Χριστέ μου, βοηθήσαμε. Θέλω να πω, μη φτάνουμε πάντα να θυμόμαστε ότι υπάρχει Χριστός όταν τον έχουμε ανάγκη. Και θα έπρεπε ο κάθε ένας από εμάς να φτάσει σε κάποιο σημείο να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να ενεργοποιήσει το Χριστό που είναι μέσα του. Γιατί ο Χριστός έχει πει, είναι μέσα στον καθένα σας. Δηλαδή, γυρίστε και βρεθώ, η μέρη να τον βγαλέσουμε. Λοιπόν, θα ήθελα να το πω, γιατί συνήθως όταν είμαστε πολύ ζαχαρισμένοι και πάρα πολύ προβληματισμένοι, θεωρεί μου, με ξέχασες πάλι μας έτσι. Σε αυτό δεν είναι, τον ξεχνάμε εκεί που είναι με αυτό το πολύ θαυμάσιο που είπες. Εμείς τον ξεχνάμε και αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό πριν από λίγο είχα πάρει μια συνέντευξη από έναν άλλο συνάδελφο, λαμπερό αστέρι κι αυτός, και μου είπε ότι εγώ περιμένω να με καλέσει ο Θεός, να όλους τους καλεί ο Κύριος, αλλά πρέπει εμείς οι ίδιοι να τον αποζητήσουμε. Καλέσει, ο Λίγος ο Μελός αλλού να τον καλέσει. Λοιπόν, ότι θέλω να πω ότι εμείς οι ίδιοι πρέπει να τον πλησιάσουμε, γιατί ο Κύριος τρέχει προς όλες τις κατευθύνσεις και διευθύνσεις. Αλλά πας όλη τη στιγμή, ενώ δεν θα έπρεπε, διότι εμείς είμαστε φοβεροί, τους υποδότες που τον προδίδουμε, αλλά πας όλη τη στιγμή. Και κάποια στιγμή, και κάποια στιγμή, όπως αυτά τα τελευταία χρόνια, όπως πιστεύω εγώ, μας τιμωρεί. Είναι γιατί έχουμε φύγει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μας τιμωρεί για να γυρίσουμε δηλαδή. Έτσι πιστεύω. Είναι τη σύγκριση. Τζένι, θα ήθελα, επειδή βλέπω ότι έχεις ψάξει, ότι ψάχνεσαι, πόσα χρόνια τώρα ασχολείσαι και ψάχνεσαι. Ας πω, αλλά δεν ψάχτηκα πολύ, μόνο δεν ασχολήθηκα πολύ. Είμαι από... γιατί νομίζω ότι είχες παράδοση οικογενειακή. Με έκανα να πιστεύω, γιατί εγώ δεν είχα από μεγαλύτερη. Εγώ είχα. Ναι. Έχω δίπλωμα από το κατηχητικό. Ναι, τόσο καλά. Κατάλαβα. Ήμουν δηλαδή από πολύ μικρή. Πολλά παιδιά του κατηχητικού ξεφεύγουν όμως. Ναι, και πάλι δεν ξέφυγα ποτέ. Δηλαδή, σου είπα και πάλι, δεν ήμουν, δεν μου είχαν στη σωστά με δει να τρέχω κάτι για την εκκλησία και. Όχι, ναι. Όχι. Πιστεύω πάρα πολύ. Ξέρω εγώ, έκανα τα μάστα να δει πανούριο και κάνω. Μια πανούριο από το κάθε Σάββατο μέχρι να αποθάνω και με ξέρουν στην εκκλησία εδώ πάρε στο άμα πηγαίνω, μου λένε καλά στο κορίο μου, μας τόσο καλό. Αν και δεν θα ειδήσω αυτού. Οπωσδήποτε ήμουνα ένας νορμάλ άνθρωπος χριστιανός. Τα τελευταία χρόνια, εδώ και 4-5 χρόνια, είχα ένα πολύ γερό χτύπημα προσωπικό μου. Σε έκανα να το ζητήσεις, να έκανα να τον ζητήσω πολύ πιο εύκολα να ζητήσω τη βοήθειά του. Μου την έδωσα, είμαι πανευτυχής αυτή τη στιγμή. Μου έκανα να παλεύω εγώ προσωπικά, αλλά το ξέρω πως πρέπει να ενεργοποιούμε το Χριστό που έχει μέσα μου. Βεβαίως. Μου είπε ξύπνα και πάλευε. Εξάλεσε και νίκη το όλο αυτό το κακό το πράγμα. Το πολύ κακό που ήταν δίπλα μου. Ήταν μια πολύ ευτυχή τώρα και απλώς προσπαθώ να του αποδείξω του Χριστού ότι δεν τον ήθελα μόνο για την ανάγκη μου, έτσι. Θέλω να συνεχίσω να είμαι, ενεργοποιήθηκα πολύ περισσότερο. Ίσως ήταν η αιτία το έναυσμα όλου αυτού του παλέματος που είχα να κάνω, αλλά από εκεί και πέρα ασχολήθηκα πολύ. Δεν είναι δηλαδή όλα μου τα χρόνια. Συμφωνείς, γιατί έτσι κάνει πάντοτε και το λέει και μέσα στην πατρολογία, ότι για τις στενείς πύλησης έρχεται, γιατί αν δεν θα με χτύπηνα, δεν αποζητάει. Συμφωνείς αυτό.
Λοιπόν, θα θέλαμε τώρα να πεις δύο λόγια για το κανάλι που δέχτηκε, το κανάλι που φύγε τώρα, δεν ξέρω αν θέλω. Ένα γεράσμα. Το λάβαμε, μας στείλει. Το λάβαμε. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Δέχτηκε το χτύπημα αυτό το φοβερό για να συγγύσει, για να σιωπήσει, αλλά το κανάλι εξακολουθεί και να τον επάξουν και θα εξακολουθεί. Τι έχεις να πεις, τι έχεις, την ταυτιλιάζεις αυτή την επίθεση που έγινε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για τον δημοκρατικό λόγο. Δεν υπάρχει περίπτωση να υποστηρίξω καμιά μορφή βίας. Στον κύριο, κατά το μισή μικρή συνέντευξη με την Τζένι Βάνου, να μας υπορεθεί κάποιο τεχνικό πόλημα, διότι και από την εκλεκτή συνάδελφο, διότι δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε δηλαδή τη συνέντευξη. Θα θέλαμε όμως να αναφερθώ, θα ήθελα να αναφερθώ και στην συνέντευξη της Μαρίας της Ελιφέρη, η οποία θα μεταδοθεί, επειδή είναι αρκετά μεγάλη, είναι 40 λεπτά, θα μεταδοθεί σε μια ειδική εκπομπή συνέντευξης της κυρίας Μαρίας Ελιφέρη. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εμείς με το βιβλίο, το οποίο θα ήθελα να κάνω για το βιβλίο αυτό, κυρίες και κύριοι, μια επισήμανση. Επειδή το βιβλίο γράφτηκε κατά παράβαση στο μονοτονικό, όχι προς περιφρόνηση και λατινοποίηση της γλώσσας μας, αλλά από ανάγκη, διότι όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα έχουμε χάσει τον μπούσουλα, μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Διότι όλα τα μηχανήματα λειτουργούν στο μονοτονικό, επίτηδες για να τα παιδιά μας να χάσουν τη γλώσσα τους, να ξεχάσουν και τα πέντε κολυμπογράμματα που μαθαίνουν. Δηλαδή όλα τα ελληνόπουλα να μπουν αστοιχείωτα. Γι' αυτό είναι το μονοτονικό. Γι' αυτό το σκοπό εξυπηρετεί. Λοιπόν, ας μας συγχωρεθεί, δεν ήταν επίτηδες, λόγω μηχανημάτων γράφτηκε στο μονοτονικό. Λοιπόν, τώρα θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον Βαγγέλη, συνεχίζοντας την εκπομπή μας, για την ουφολογία, τα ψυχικά φαινόμενα, η οποία βεβαίως είναι δαιμονική απάτη και θα μας απαντήσει, γιατί εκείνος είναι ο πιο κατάλληλος να δώσει την απάντηση. Αλλά εγώ θα ήθελα πριν μου απαντήσεις, Βαγγέλη, να πω ότι τα UFO, οι δίσκοι αυτοί υποτιθέμενοι που εμφανίζονται στο διάστημα, κατά καιρούς και μας βομβαρδίζουν από όλα τα μέσα ενημέρωσης ότι ο τάδε είδε δίσκο, ο τάδε έκανε αυτό και μας κάνουν και κινηματογραφικές ταινίες, το είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Εγώ πιστεύω και θα μας πεις και εσύ τη γνώμη σου ότι όλα αυτά γίνονται επί σκοπού και ότι απότερο σκοπό έχουν πρώτον να κατασκοπεύσουν δικαιολογώντας τα προγράμματα τα διαστημικά, να κατασκοπεύσουν τα έθνη αφού γεμίσουν το διάστημα, το κάνουν διάσπαρτο από δορυφόρους, όπου θα κατασκοπεύονται τα έθνη, τα μάτια αυτά των δορυφόρων, και προετοιμάζοντας έτσι με διαστημικές εξέδρες κλπ. Την έλευση του Αντιχρίστου, όπου θα βεβαίως, όταν λέει μέσα η Αποκάλυψη ότι θα είναι ορατός προς όλους και θα τον βλέπει όλη η ανθρωπότητα, σημαίνει ότι μέσα από την τηλεόραση θα τον δει όλη η ανθρωπότητα και θα κατέβει ίσως με θαύμα τεχνολογικό, το οποίο θα προετοιμάσουν οι σκοτεινές δυνάμεις του σιωπισμού. Ένα αυτό. Δεύτερον, στο διάλειμμα αυτό λάβαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα και πολλοί αστρολόγοι εφήγησαν, το λέω και σε ένα Βαγγέλη αυτό, και ζήτησαν έναν ανοιχτό διάλογο σε προσεχή εκπομπή. Θα δούμε, γιατί έχει φόρτο το κανάλι, σε ποια εκπομπή θα προγραμματίσουμε, να κάνουμε ένα διάλογο μαζί με τους αστρολόγους για να τεκμηριώσουν και αυτή τη θέση τους. Αν είναι επιστήμη. Εάν είναι επιστήμη η αστρολογία. Αυτό θα το δηλαδή, γι' αυτό αυτός ήταν και ο λόγος. Να τους προκαλέσω για να προδέξω πολύ περισσότερο την απάτη και την ιστορική προέλευση της αστρολογίας. Διότι δυστυχώς αυτό εκμεταλλεύονται. Ότι μέσα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έχουν πιάσει ο καθένας, παίρνουν τις θέσεις τους χωρίς θεωρητική επιστημονική εκδοχή. Και γίνεται ευκαιρία τώρα να δείξουν ακριβώς τα στοιχεία εκείνα που θα επιβεβαιώσουν ότι η αστρολογία είναι επιστήμη. Λοιπόν, αυτή είναι μια πραγματικά ευχάριστη πρόκληση και πρόσκληση ταυτόχρονα. Mm-hmm. Και χρειάζεται σε διάλογο και την παράθεση, ούτως ώστε να σταλούν πλέον τα επιχειρήματα όλων αυτών των σύγχρονων πατέρων. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε διάλογο και αντίλογο σε μια προσωπική εκπομπή. Ένα αυτό. Δεύτερον, κάποια κυρία αναφέρθηκε, πήρε τηλέφωνο και μίλησε για τον προσκοπισμό. Η κυρία αυτή, ως φαίνεται, δεν γνωρίζει τι εστί προσκοπισμός. Θα αναφερθούμε επίσης, γιατί είναι πολλά τα θέματα, σε προσεχή εκπομπή για τον προσκοπισμό.
μου είπε ότι είναι χριστιανή, ότι έχει κονίσματα σπίτι της, τα παιδιά της όμως τα βάζει στους προσκόπους εδώ και χρόνια τώρα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή για το τι εστί χαν, χεν και προσκοπισμός, κύριε Σιτήρη. Δεν ξέρω αν έχεις αντίληση για τον προσκοπισμό, Βαγγέλη. Σωστά τα λέτε. Ναι. Και πιστεύω ότι είστε θέμα, είναι γνωστό σας. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε σε προσεκτική εκπομπή μια ανάλυση για τον προσκοπισμό για όλους αυτούς που πήραν τηλέφωνο και παραπονέθηκαν να μείνουν ήσυχοι. Δεν πρόκειται να τους ξεχάσουμε. Αλλά τούτη την ώρα, επειδή είναι επίκαιρο το θέμα της αστρολογίας και του σατανισμού, αναφερθήκαμε, διότι είπαμε ότι από πρώτη του έτους, από αύριο και όλος το βράδυ, θα αρχίσουν να μας λένε όλα τα κανάλια το τάδε ζώδιο τι θα υποστεί μέσα στο 93. Λοιπόν, και να υποβάλλουν τον κόσμο, να τον υποβάλλουν. Λοιπόν, εμείς τώρα θα θέλαμε, δεν ξέρω αν συμφώνησες προηγουμένως με αυτό που είπα, που ανέφερα, γιατί είναι προσωπική μου αντίληψη σε αυτή, το ότι τα UFO, δηλαδή και όλη αυτή η εκστρατεία και ο προπαγανδισμός που γίνεται, η προπαγάνδα η μεγάλη για τα άτια και τα UFO, γίνονται επί σκοπού. Μπορεί να βρίσκεται οι απόψεις μας. Ναι. Είναι πολύπλευρες οι απόψεις σε σχέση με την στρατηγική και την έντεχνη σκοπιμότητα που επιτελείται από κάποια κέντρα μέσω αυτών των άτια, δηλαδή των αγνώστων σταθέτων υπτάμενων αντικειμένων ή μη συσχετιζομένων στόχων. Μη όπως λέγονται. Εκείνο που θέλω να επισημάνω και θα το τεκμηρώσω μπορώ σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που μας δίνεται, ότι ο μεγάλος σκηνοθέτης του φορολογικού σενάριου διέπραξε, θα έλεγα, ένα φοβερό σφάλμα. Και αυτό όχι από ατέλεια σωστής αντίληψης και επινόησης, αλλά αναγκασμένο να ακολουθήσει κάποιους λειτουργικούς κανόνες που να τεκμηριώνουν το ψέμα του μέσα από ιστορικά δεδομένα. Δηλαδή ότι οι θεοί ξανάρχονται και υπάρχουν σφραγίδες στο Βρετανικό Μουσείο από που χορολογούνται από το φωνητικό λαό το 400 με 300 π.Χ. που εκεί αποδεικνύεται η επικοινωνία με τις κατακτώνες δυνάμεις και προεκείνει έντεχνα με διαστραβλωτικό τρόπο παρουσιάζουν σαν επικοινωνία με ανώτερες δυνάμεις όπως λέγονται από αυτούς, δηλαδή εξωγήινοι με εξελικτικό πολιτισμό. Αλλά ποιο είναι το μεγάλο σφάλμα του ουφολογικού σενάριου? Πρώτα απ' όλα είναι διτό το σφάλμα τους. Το πρώτο είναι ότι αν τρέξουμε στην ανθρώπινη ιστορία, θα δούμε μέσα στην ιστορία την ανθρώπινη ότι έχουμε έναν μοντελισμό, έναν υπέρμετρο μοντελισμό σε σπαθιά, περιτυχαλές, ακόμα και στον τεχνολογικό εξοπλισμό το σημερινό, που πραγματικά κάθε βιομηχανία μέσα σε ένα ανταγωνιστικό πνεύμα παρουσιάζει μια ποικιλία των θεμάτων ή των κατασκευών που κατασκευάζει. Πόσο παράλογο είναι όταν μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που χαρακτηρίζονται ως μεσίες τύπου Γιούρι Γκέλερ ή τύπου Ελιάντε ή τύπου Μορμόνων από τους ψευτοεξωγήινους, αυτοί οι ίδιοι εξωγήινοι που έρχονται από εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, να έχουν όλα τα άτια, προσέξτε είναι σημαντικό αυτό, όλα τα άτια το αυτό σχήμα λειτουργικότητος ταυτόχρονα τον ίδιο τρόπο επηρεασμού που είναι οι έχρωμες δέσμες και ο ίδιος ήχος βουίσματος που είναι σαν βουίσμα μελισσό, αναφέρω όλα τα στοιχεία και που παράλληλα αυτό ακριβώς δείχνει ότι είναι μία πηγή υπόρρευσης και όχι από τα εκατομμύρια θα έλεγα από τους αντιδιαφορετικούς γαλαξίες ή τα εκατομμύρια αντιφωτός μακριά ο ένας πολιτισμός από τον άλλο που μας επισκέπτεται κατά καιρούς. Διότι δεν δικαιολογείται η αυτή κατασκευή, ο αυτός τρόπος μηχανισμός λειτουργικό τους λέει στον άτομο και παράλληλα αυτός επηρεασμός που είναι καψίματα, είναι μεταβολή της προσωπικότητας, είναι προσωπική τύφλωση, απώλεια του χώρου και του χρόνου και βλέπουμε τις εξαφανίσεις των άτια όπως διαβάζουμε κατά τον ίδιο τρόπο για το απομαγνητισμό στα βιβλία για τον προγραμματισμό. Δηλαδή εδώ έχουμε έναν απομαγνητισμό της ύλης. Γι' αυτό και βλέπετε και στους πατέρες της Εκκλησίας, μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας, αλλά και μέσα από τα UFO τα οποία σήμερα και από μαρτυρίες κατά καιρούς και αν θέλετε μπορούμε να έχουμε μια πολύ ωραία φορολογική απολογία κάποιας που έπεσε θύμα εντός τέτοιου περιστατικού που αναφέρει τον εξωγήινο σαν πάνω, σαν τραγωπόδαρο και λέγεται είναι η γνωστή ιστορία του ανθρώπου Σκορπιού που έπεσε στη διεθνή βιβλιογραφία της ουφολογίας και μάλιστα στο γνωστό βιβλίο του Ζακ Βαλέ, γνωστού επιστήμονα στο Άρατο Κολέγιο που είναι ένα κολέγιο που ξεκίνησε με καθαρά ερευνητικό πνεύμα και εντάχθηκε μέσα σε σιωνιστικό πρόγραμμα πλήρης εγκεφάλου των μαζών.
αλλίωσε τελείως τις πραγματικές μελέτες, κάψανε όλες εκείνες τις μελέτες που μέσα από τον πιο λεπτεπίλεπτο και θα έλεγα κυβερτέλειο ανιχνευτή είχαν στον εργαστηριακό του εξοπλισμό για να μπορέσουν να παρουσιάσουν την μυθολογία διαμορφώνοντας μια θρησκευτική συνείδηση. Αλλά εκείνο που είναι το τρόμερο, πέρα από αυτή τη γενική απόρριψη, ότι όλα τα όφη έρχονται αφού έχουν από διαφορετικού πολιτισμού, έχουν το αυτό σχήμα λειτουργικότητα, το είναι δυσκολίε δηλαδή όλα, βγάζουν δέσμα φωτό σε σχέση με το προκαλούν δηλαδή τα συμπτώματα στου ανθρώπου και παράλληλα έχουν το αυτό οικοπολισμό, δεν δικαιολογείται δηλαδή παρά εκφράζει τη μία πηγή προέλευσης. Εκείνο που είναι φοβερό είναι ότι ενώ προσπαθούν με όχι τρόπο, θα έλεγα, καθαρά επιστημονικό, αγνοώντας και αυτήν τη θεωρία, τη γενική θεωρία της σχετικότητας και μάλιστα κάνοντας υπέρβαση στην τη θεωρία της σχετικότητας, ότι τα άτια ταξιδεύουν μέσα στο χωροχρονικό διάστημα όχι με τις συνήθεις ταχύτητες του φωτός, αλλά με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες. Προσέξτε εδώ πέρα πώς αυτοματώνει εκείνη, αλλά έντεχνα αποκτούν και εξελίγουν τον κόσμο ο οποίος δεν έχει κάποια, έτσι, θα έλεγα μερική επιστημονική γνώση. Πρώτα απ' όλα, στο χωροχρονικό σύμπαν, για να ταξιδέψει δηλαδή ένας άνθρωπος μέσα στις αποστάσεις, πρέπει να ταξιδέψει και με τις τέσσερις διαστάσεις, δηλαδή υποενεργειακή μορφή. Όταν θα πούμε ότι θα κάνει ταξίδι στο διασταματικό χώρο, δηλαδή στο χώρο των διαστάσεων, σε μία διάσταση, απορρίπτεται η υποενεργειακή μορφή και μπαίνουμε μόνο στην πνευματική μορφή για να κάνει ταξίδι μέσα σε μία διάσταση. Υποδηλώνω την μορφή λοιπόν και αφήνω προς άσπρα αξία τον μύθο ή τον εξωγήινο, μόνο υπό την πνευματική μορφή μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε. Βέβαια, απλώς σε ένα γενικό πλαίσιο ανάλυση τα αναλύω, γιατί αυτά χρειάζονται επιστημονική και εκτενή ανάλυση για να κατανοηθεί πλήρως να πάσει τον επιστημονικό τομέα, παραθέτω το βιβλίο. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι όλη αυτή η πτώση της αυτομεσίας, και δεν είναι το παρόξο, χρησιμοποιούν, και θα σα πω μια καταγγελία που θα την κάνω τώρα, χρησιμοποιούν η οργάνωσή μου, αλλά και και οργανώσεις εδώ στον ελλαδικό χώρο αποκλειστικά σύμβολα επίκλησης και επικοινωνίας με τον λεγόμενο εξωγήινο που είναι αποκλειστικά σύμβολα προερχόμενα μέσα από τις σχολές τις σωμιστικές και τις θεοσοφιστικές. Και λέω το εξής, τι χρειάζεται για να έρθουμε σε επικοινωνία με τα UFO οι τελετές και τα όργια όπως κατά την αρχαιότητα οι εορτές γονιμότος και να γίνονται όλα εκείνα τα έσχη με τις χρήσεις τοξικών ουσιών στο πλανήτη της Βέρειας. Δηλαδή έτσι θα διευρυνθεί η επικοινωνία μετά των λεγόμενων εξωγήινων ή θέλουν να πιστέψουν ότι το εντάλφες και τα εξάγραμμα και τα εισαγίες επίκλησης από την αρχαιότητα ζωδιακών θεοτήτων όπως και δαιμονίων έχουν καθαρά αποκριστικό χαρακτήρα και δεν έχουν καμία σχέση με όλες αυτές τις τέλος πάντων εκπολιτισμένες οντότητες που θέλουν να μας αποδώσουν. Εκτός αν θέλουν ακριβώς αυτό το οποίο τόνισα αρχικά, να περάσουν τις απόψεις ότι οι θεοί ξανάρχονται, δηλαδή αυτές οι εσωτερικές δυνάμεις, αυτές οι κατακτώνες δυνάμεις, με όπως είπα πριν και τον τη Σαμπάλα, του Θηβέτ και την Τεχίτρια εκεί πιστεύετε, πίστευε στο ότι οι θεοί κατοικούν, το κίνημα της Σαρκώσης Μεγάλο Λόντο, στους Βιβετιανούς, δηλαδή στους λεγόμενους Μαχάτμα, γιατί διαμορφώνουν πνευματική. Ναι, αλλά γιατί πίστευε εκεί, γιατί ήταν σατανιστής. Σατανιστής, αλλά τι είναι, το Θιβέτ και όλη η φιλοσοφία και η κουλτούρα είναι εκείνο το προπύργιο στην εξάπλωση της οσφορικής πλανητικής και γενικά της οσφορικής ονομασίας που σήμερα από όλα τα άλλα έργα, η κέντρα λειτουργεί. Δηλαδή ο σιωνισμός είναι στην ουσία ένα παρακλάδι. Δεν είναι το κατεξοχή. Και κακώς έχουν ρίξει όλο το βάρος στο θεωρισμό. Απ' την Ασία ξεκινάνε, δηλαδή μην ξεχνάμε πρώτα απ' όλοι οι ιδρυτές του θεοσοφισμού και του μασονισμού επηρεασμένοι από τις ανατολικές θρησκείες. Μέσα από τα ανατολικά δόγματα. Μέσα από το λευκό αδερφό του και την λευκή ιεραρχία. Και πρέπει να κατανοήσουμε και αυτό πάνω θα είναι τις τροφές. Δεν είναι ο σεβασμός στην υγιεινή διατροφή και στην υγεία. Αλλά τι, έχοντας και θέλοντας να επιβάλλουν την άποψη ότι η ψυχοσωματική λειτουργικότητα του ζώου έχει και ψυχή ζώσα, όταν το τρως αμαρτάνεις, γι' αυτό απαγορεύουν την κρεατοφαγία, όχι προς σεβασμό στα ζώα ή στην υγιεινή διατροφή, αλλά προς σεβασμό όμως της ψυχής των ζώων. Και αυτό για μένα είναι γνωστό. Οι Αγγελάδες πεθαίνουν τις κρασιές τρώνε. Ινδουιστικού τύπου απόψεις υγιεινής διατροφής. Αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να γνωρίζει πού αρχίζει αυτή η συνωμοσία. Τόσο στο θέμα, ας πούμε, το οικολογικό, διότι δεν είναι όλοι συμμετέχοντες αυτή η συνωμοσία. Απλώς έχουν δώσει το σύνθημα, συμμετέχουν όλοι οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι μέσα σε αυτές τις οργανώσεις. Εκεί εφαρμόζουν το σχέδιο και βλέπουμε σήμερα αυτό το οποίο οι περισσότεροι έχουν. Όπως λέει και ο Δανή. Και τους αγίους του υψίστου καλώσει, τελειώσει και ενός καιρού μου. Και μήπως είναι να το ξέρετε.
μέρα της γης, μέρα του τσιγουριού, η μέρα της γυναίκας, η μέρα του άντρα, η μέρα του παιδιού, η μέρα του καπρίνου. Και βλέπουμε γιορτές. Δεν λέω, δεν είμαι κατά μιας υπενθύμησης ενός θέματος το οποίο είναι αρνητικό για την υγεία ή για την προσωπικότητα ή για τη ζωή γενικά του ανθρώπου. Αλλά είμαι κατά της πλήσης εγκεφάλου και θεοποίησης κάποιων ουδέτερων στοιχείων, ημερομηνίων ή γεγονότων, τα οποία δεν παίζουν και τόσο μεγάλο σημασία να τα θεοποιήσουν. Αυτή είναι η διαφορά των απόψεών μας και των απόψεών τους. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για τα UFO. Λοιπόν, θα θέλαμε τώρα. Αν δεν το ολοκληρώσαμε, δεν το ολοκληρώσαμε πολύ. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Ότι η ΟΜΟ είναι εκείνη η οποία, ας πούμε, προσπαθεί να διακρίνει οργάνωση, αλλά είναι και πραγματικά φοβερό, δηλαδή να διαβάσει κανείς, ας πούμε, το τι αναφέρει. Ο κάθε ένας μεσίας της ουφολογικής κουλτούρας. Δηλαδή, ο άλλος τον επισκέπτεται από το 2, το άλλο τον επισκέπτεται από τον Dixon 4, ο άλλος τον επισκέπτεται, μάλλον και οι Σαμάνοι, και βλέπουμε η Σοβιετική Ένωση, πάρα πολλοί Σαμανιστές, λοιπόν, επηρεασμένοι και συνεργαζόμενοι με τέτοιες δαιμονικές δυνάμεις ουφολογικής οπτικής, θα έλεγα, εικόνας, αναφέρουν ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν καθαρά αποκρυφιστικό χαρακτήρα. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι το εξής, ότι βλέπουμε στο παρελθόν, ιστορικά, όπου υπήρχε δαιμονική παρουσία, είχαμε απομαγνητισμό της ύλης, δηλαδή είχαμε ιονισμό. Δηλαδή διαφοροποιείται η ηλεκτρονική στιβάδα, δηλαδή η στιβάδα των ηλεκτρονίων, έναν του πυρήνους, είχαμε έναν ιονισμό και μετά την απομάγνηση της δαιμονικής δυνάμεως είχαμε πάλι επαναφορά. Αυτό δεν σημαίνει γιατί έχει μια δυνατότητα ο διάβολος να απομαγνητίσει την ύλη, απλώς είναι από φυσική αιτία της δαιμονικής υποστάσεως έναντι της ύλης. Το δεύτερο είναι ότι εκμεταλλεύεται τα ψυχικά ψευτοθαύματα. Δηλαδή τι, υπησέχει την δαιμονική ουσία μέσα στην εσωτερική, δηλαδή το προσυνείδητο, στην εσωτερικότητα του ανθρώπου, το λεγόμενο γη χαρακτηριζόμενο από την ψυχολογία σαν υποσυνείδητο και παρουσιάζει το υποσυνείδητο, την ισοφανταστικότητα δηλαδή του ανθρώπου, σε μίξη με την εξωπραγματικότητα, τον κόσμο της λογικής και δεν είναι άλλος δύο γκάρια εκεί που δεν υπάρχουν. Για τον άλλο είναι σε πνευματικό παραλογισμό, δηλαδή σχιζοφρενής. Στην ουσία όμως εκείνο σωστά τα βλέπει. Δεν έχει ψέματα. Βλέπει γκάρι, είναι σαν τους τοξικομανείς. Δηλαδή είναι μέσα από μια υποβολή εσωτερικής δυνάμεως, η οποία δεν θα κινεί ο διάβολος. Κατ' το ονομάζει βασίλειά του. Γι' αυτό και πολλοί σήμερα που δεν έχουν κατανοήσει, το λέω για πνευματικού ορισμού, δεν ξέρω, είναι έτσι ο εξορκισμό. Α διαβάσουμε άλλο σήμερα. Οι πατέρες της Εκκλησίας, γνωρίζοντας τον πόλεμο του διαβόλου, του διαβόλου και στον Ευρωγενή, ακόμα υπάρχει και διαχωρισμό των πνευμάτων, των δαιμονικών δυνάμεων τη ψυχή και ψώ. Είναι διαφορετικοί δαίμονε που προσβάλλουν την ψυχή του ανθρώπου από του δαίμονε που προσβάλλουν το σώμα. Και μόλι έτσι αναφέρουν οι πατέρες ότι είναι λεπτότεροι και χοντροειδότεροι έναντι αυτών που προσβάλλουν, α πούμε, και μάλιστα αναφέρουν λεπτομέρειε και πώς φεύγουν από την άβρα του Αγίου Πνεύματος. Εδώ θέλω να κάνουμε μια παρένθεση και να μιλήσουμε, να πούμε ειδικά για τους εξορκισμούς, διότι τον τελευταίο καιρό τα κρούσματα αυξάνονται και πληθύνονται στη χώρα μας. Υπάρχει μια δαιμονοκαταληψία, βεβαίως με όλα αυτά που δεχόμαστε, αλλά βλέπουμε ανθρώπους να καταφεύγουν στην Εκκλησία και να χλεβάζονται από την πολιτεία και επισκοπού βγαίνουν τα μέσα ενημέρωσης και λένε ότι να φύγουν από την Εκκλησία οι δαιμονισμένοι και να πάνε στους ψυχιάτρους και να πάνε, δηλαδή είναι τρελοί οι δαιμονισμένοι, δεν παραδέχεται η ιατρική το δαιμόνιο, δεν παραδέχεται το δαιμονισμό. Λοιπόν, και βλέπουμε να χλεβάζει η πολιτεία και να λέει στην Εκκλησία ότι πρέπει να σταματήσετε τους εξορκισμούς. Αλλά υπάρχουν βεβαίως και παπάδες και λυπούμε που το λέω αυτό, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον παθόντα, τον πιστό, τον άρρωστο, γιατί ένας δαιμονισμένος είναι άρρωστος και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε, και βεβαίως κερδοσκοπούν. Είναι τα κρούσματα του τελευταίου καιρό είναι πάρα πολλά. Όμως εκτός από αυτούς υπάρχουν και σωστοί κληρικοί οι οποίοι κάνουν έργο τούτη την ώρα προς τους δαιμονιζομένους. Μήπως κάνω λάθος? Ακούστε πώς είναι η πραγματική θέση. Ότι μήπως κάνω λάθος για τους κληρικούς. Οι εξορκισμοί, επειδή πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί νομίζω ότι σε μια σωστή διάσταση το πρόβλημα, αυτό το οποίο κάπως είναι παρεξήμενο. Οι εξορκισμοί είναι πρώτες βοήθειες. Εκείνο που σώζει τον άνθρωπο, ο οποίος έχει περαστεί από δαιμονικές δυνάμεις λόγω των αμαρτημάτων του ή και άλλων αιτιών που κάποιος έχει γεννήσει και φέρει πρόσωπο που κατέφυγε σε λάγο για να μπορέσει να το γράψει μέσω αυτού του μέσα αυτή τη σοδού, σώζεται και απαλλάσσεται μόνο για τον αγιαστικό μυστήριο της Εκκλησίας. Δηλαδή να συμφιλωθεί με τον Θεό μέσα από τα αγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας. Και
αυτό, όχι με τη μορφή της αυτοπραγμάτωσης και της αυτομετρήσης, χωρίς να το λόγο ζωών πολύ, μόνο του ιερός, είναι το λογόχος. Δηλαδή, δηλαδή επιτελεί με ανθρώπου και θα κάνει το χώρο με λόγο. Εδώ είναι τι είπαμε. Λυπάμαι από τα έντονε λύσει. Δηλαδή, λυπάμαι με αυτό το πράγμα του. Επειδή έγινε ένα εξορκισμό, θα ήθελα να πιστούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή θα πάμε να κοινωνήσω μια φορά και δεν μπορεί να γίνει καλά. Λοιπόν, δυστυχώ πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν κατανοήσει ότι ο άνθρωπο είναι διάβολο. Για να πολεμηθεί όπως είπε ο κύριος μας, ότι και το γένος εκπαιδεύεται μόνο διανυστές, μόνο διανυστές και προσευχής, και επενδύσει το γένος των φυσικά, λοιπόν, δεν έχουν κατανοήσει ότι χωρίς πολύ κόπο, χωρίς να συγκεντρωθούν με τον Θεό μέσα από τα γενετικά μυστήρια της Εκκλησίας, με τα πείρα των εξομολογήσεων, νομίζουν ότι μέσα στα γενέτα γίνουν καλά. Δεύτερον, δεν μπορεί όλοι να έχουν μαγεία. Πρέπει κάποια άτομα να έχουν μια διάκριση, σαν πράγματι. Μπορούν πραγματικά τις αδεξιότητες της ζωής, τα προβλήματα της ζωής, τα προβλήματα της ιδιαιτερότητας του χαρακτήρας, αν έχουν σχέση με αυτό το θέμα. Πολλοί λοιπόν, μέσα από τις αδεξιότητες, σίγουρα θα παρακαλεί το κόσμο. Αλλά δεν μπορούμε ένα πρόβλημα οποιοδήποτε, δεν θα το εντάξουμε εκεί. Σίγουρα ο διάβολος κάνει πόλεμο είτε έχει μαγεία δεν έχει μαγεία. Σε κάθε άνθρωπο, γιατί είναι ο πνευματικός εχθρός. Αλλά δεν μπορούμε όμως το κάθε πρόβλημα να το εντάξουμε υπ' αυτή την κατηγορία. Όμως, εκεί είναι που έχουν. Εκεί είναι τα πιστήρια, τα στοιχεία και τα γνωρίματα και τι ενοχλήσει. Και αυτό σημαίνει ότι είναι πνευματικό. Πιστεύω γιατί πάντα με πνευματική καθοδήγηση, αλλά εκείνο που με στεναχωρεί είναι ότι από πρέπει να κάνω εξορισμού σε επιβεβαιωμένα άτομα που πάσχουν από αυτόν τον χώρο και έχουν πληγεί από αυτόν τον χώρο. Το χώρο δηλαδή τη μαγεία και των μάχων. Και αυτό είναι μικρό. Διότι πού θα καταφύγει ένα τέτοιο άνθρωπο. Στην Εκκλησία. Και εκεί φυσικά ο πνευματικό θα το κατευθυνθεί σωστά ότι οι εξορισμοί ή οι πνευματικέ διευθυνσίε που δεν έχουν πράξει είναι οι πρώτοι που ήδη. Αλλά αν είναι έτσι επιβεβαιωθεί, έχει ζητανόμενο σε χρυσέ εκλογιαστικό μυστήριο, τι δεν είναι. Αλλά και ακόμα και με αυτόν τον τρόπο να ζει, πάλι είναι θέμα θεού αν δεν είναι καλά. Δεν υπάρχει μια ασφάλιση για αυτό. Ναι, ένα λεπτό όμω εδώ να κάνουμε να ρωτήσουμε κάτι, διότι και με δική μου σε δική μου το έχω ζήσει αυτό το πράγμα και το έχω ακούσει με τελείω τα αυτιά. Περισσότεροι, για να μην πω όλοι, οι περισσότεροι των ιερέων αρνούνται να κάνουν εξορκισμό σήμερα. Δηλαδή, πού οφείλεται αυτό. Δηλαδή, αρνούνται να κάνουν εξορκισμούς όπως έκαναν οι παλιοί ιερείς. Γιατί γίνεται αυτό σήμερα. Δηλαδή, είναι αυτοί που δέχονται να κάνουν πραγματικό εξορκισμό. Επειδή δεν είναι πραγματικός. Yeah. Εκείνο που θέλω να πω, θα απαντήσω όχι διφορούμε, θα απαντήσω έξω πραγματικά. Πρώτα απ' όλα, τι φόβος είναι. Φόβος είναι η άγνοια σε εξέλιξη. Το τρόμος είναι ακριβώς ότι το βιωθεί δύο από ανθρώπου και αν τα προετοίμαστε. Λοιπόν, καλό είναι σε κάθε πράξη που ζούμε, σε κάθε μεγεθυνή, να έχουμε εμπεριστατωμένη πνευματική προσωπική άποψη και πατερική. Νομίζω ότι ο κάθε πνευματικό, χωρί εγώ να είμαι ικανό να το δω κατ' εμείς, έχει εκείνο προσωπικά την ικανότητα, εάν πραγματικά επιθυμεί, να βρει την απάντηση την οποία θα αξιολογήσει. Και πιστεύω, χάρη Θεού, πραγματικά να τη βρει και να καταλάβει ακριβώς το πώς πρέπει να πράξει σε κάθε είδος πρόβλημα με τη διάκριση του τον κάθε πνευματικό, γιατί δεν είναι εγώ εκείνος ο οποίος θα πω ότι τον κατάλαβε το πνευματικό. Εκείνο όμως είναι σημαντικό επειδή είναι και το θέμα της ψυχολογίας. Γιατί μόνο η ψυχολογία είναι επιστήμη. Αλλά δεν ξέρω αν σας μείνει χρόνος, κάτι για να διάβασα αυτό είναι μικρό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, απαντάει γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να δει τη διάσταση μεταξύ ψυχής, ψυχολογίας και ανθρώπινης πίστης. Λοιπόν, η ψυχή και η ψυχολογία, κυρίες και κύριοι, και ελπίζουμε να κλείνουμε με αυτό, η σύγχρονη άποψη της ψυχολογίας μπορεί να διατυπωθεί με τις παρακάτω σκέψεις. Η χωρίς ψυχή ψυχολογία ανήκει στο παρελθόν και είναι ένας παραλογισμός. Ο ψυχικός κόσμος κατά τη σύγχρονη ψυχολογία είναι ένας μοναδικός κόσμος αυτύπαρκτος, ολότι συνδεδεμένη με την πίστη σε αξίες. Η ψυχοσωματική ενότητα του ανθρώπου και η ψυχή σήμερα είναι ένα επιστημονικό γεγονός. Με την άποψη αυτή έχουν συνταχθεί ο Κάρλ Γιούγκ, ο Πίτερ Τουρνιέ, ο Αλ Κάρεν, ο καθηγητής Έσεν και ένας συντριπτικός αριθμός βιολόγων, φυσιολόγων και άλλων εκπροσώπων των θετικών επιστημών. Η ψυχολογία είναι η επιστήμη που ερευνά τις θετίες και τα ψυχολογικά αποτελέσματα. Το ψυχικό κέντρο, ψυχή δηλαδή, ψυχή, κατά την άποψη της ψυχολογίας διακρίνεται σε δύο μέρη, το συνειδητό και το υποσυνείδητο, ασυνείδητο. Εν αντιθέσει με το τριμερές της ψυχής, όπως την εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η διαφορά αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και θα αναλύσουμε το γιατί. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι η ψυχή διακρίνεται στο επιθυμητικό, το θυμικό και το λογικό.
Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό κατανοείται πλήρως το πόσο ψυχή είναι νοητική γέννηση και για να γίνω περισσότερο σαφής, βεβαίως όλα αυτά γράφονται στο βιβλίο του Βαγγέλη Κουτρουμπέλη σε όλες τις διαβαθμίσεις, εκδήλωση σε ψυχή κατά τον Άγιο Ιωάννη επιθυμεί, έχει πάντα τη μνήμη και τη λογική, τόσο στην συνειδητή όσο και στην υποσυνείδητη άποψη και διαίρεση της ψυχολογίας. Κατά το τριμερές ορίζεται πλήρως η αυτή η της ψυχής και κατά αυτήν δε την έννοια ορίζεται πλήρως η γέννηση των συναισθημάτων και σκέψεων του βιομηχανικού εγκεφάλου, είναι άμεση δε και δε δεν τριφέτει άμυρη του ενός επί του άλλου, δηλαδή ψυχικού κέντρου επί του νοητού. Η επιστήμη της ψυχολογίας ενώ θεωρεί και νοεί αυθύπαρκτη την ψυχή, πέραν της συνειδητής και υποσυνείδητης αρχικά διαίρεσης που ορίζει, δεν εκφράζει και δεν ερμηνεύει με μια λογική εξήγηση της διαβαθμίσεις ως προς τη συνειδητότητα ή την υποσυνειδητότητα παραγωγής συναισθημάτων και σκέψεων. Πέραν της βασικής διαφοράς αντίληψης της ψυχής μεταξύ της ψυχολογίας και της αντίληψης των πατέρων της Εκκλησίας, ένα δεύτερο σημείο είναι ότι η ψυχολογία φιλοδοξεί και προσπαθεί να βοηθήσει την ψυχή του ανθρώπου για τις επιστήμεις, προβάλλοντας την αυτολύτρωση και την αυτοσωτηρία. Αλλά πόσο είναι δυνατό αυτό? Ο Άγιος Ιωάννης της Προστάντης αναλύει την ορθόδοξη διδασκαλία για την εικόνα του Θεού μέσα στον άνθρωπο και για την φορά της σαν αποτέλεσμα της πτώσης και την επανόρθωσή της σαν αποτέλεσμα της θυσίας του Χριστού. Γιατί για να κατανοήσει πλήρως η ψυχή του ανθρώπου την αλήθεια, πρέπει να γνωρίσει ο άνθρωπος πως ήταν η ψυχή πριν από την πτώση στους πρωτόπλαστους και σε ποια κατάσταση είναι η ψυχή μετά την πτώση στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εξηγεί πλάστη και αρχικά κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, δηλαδή ήταν δίκαιος, καθαρός, άγιος, ελεύθερος και αθάνατος. Για να ενωθεί λοιπόν πάλι η εικόνα με το πρότυπό της, έπρεπε ο Υιός του Θεού να γίνει άνθρωπος. Ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο να του μοιάσει απόλυτα όπως η εικόνα μοιάζει στο πρότυπό της. Ο νους του ανθρώπου πριν από την πτώση ήταν φωτεινός και χωρίς σκόπο γνώριζε όλα όσα τον περιέβαλαν. Ο ίδιος ο Κύριος ήταν το φως των σκέψεών του. Η πρώτη γνώση του ήταν η γνώση του Θεού. Η καρδιά πλημμύριζε από αγάπη για τους συνανθρώπους του, γι' αυτόν οι άνθρωποι ήσαν μακάρι. Μιλάμε για τον πρώτο άνθρωπο. Ο πραγματικός θάνατος της ψυχής είναι η απομάκρυνσή της από τον Θεό και είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Η ψυχή των πρωτοπλάστων φωτιζόταν από τον Θεό και κατ' επέκταση φωτιζόταν και το σώμα. Μετά την πτώση και την απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό, έπαρξε το πνεύμα το ζωοποιό του Θεού να ζωοποιεί την ψυχή του ανθρώπου και αυτό μοιραία το ανθρώπινο σώμα. Έτσι αποκομμένη η ψυχή από το ζωοποιό πνεύμα του Θεού ζητάει στρεφόμενη προς το σώμα να βρει το χαμένο φως. Κατά αυτόν τον τρόπο γεννούνται τα ψυχικά πάθη. Το δε σώμα το οποίο φωτιζόταν από την ζωοποιημένη εκ του Θεού ψυχή, μη έχοντας το φωτισμό εκείνο, στρέφεται στην ύλη ζητώντας το άκτιστο φως του Θεού και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν από αυτή την απόγνωση τα σαρκικά πάθη. Ακούτε ανησύνδε, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό βλέπουμε στον μεταπτωτικό άνθρωπο την ψυχή να είναι δεκτική όχι μόνο των εμπνεύσεων του Θεού και των φωτεινών δυνάμεων, αλλά και των επενεργειών των δαιμονικών πνευμάτων. Έτσι δημιουργείται ένα πεδίο μάχης μεταξύ του καλού και του κακού. Η δε ζωή μας πάνω στη γη είναι ένας πόλεμος, ένας αδιάκοπος πόλεμος, αντισόπιτα μας πολεμούν οι εχθροί, με τα άπειρα πάθη, το ληστρικό πλήθος των πονηρών δαιμόνων επενεργεί μέσα μας νύχτα και μέρα, ακόμη και στα αδιάφορα όνειρα. Το σπήλαιο νοητών ληστών γίνεται η ψυχή. Πόσο διεφθαρμένη γίνεται η καρδιά, πόσο παραμορφωμένη είναι μέσα μας η εικόνα του Θεού. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος του Θεού, γίνεται άνθρωπος. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει κατά χάριν Θεός και να αποκατασταθεί η εικόνα του Θεού που ξέπεσε. Με αυτή την έννοια δεν μπορεί η επιστημονική ψυχολογία να αποκαταστήσει την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, γιατί το άγχος και το στρες είναι κατ' εξοχήν η αιτία της έλλειψης της Θείας Χάρης. Τι μπορεί όμως να προσφέρει η επιστημονική ψυχολογία? Πρώτον, να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να προσφέρει την αυτοπραγμάτωση, την αυτοσωτηρία
αλλά μέσα από την φαρμακευτική αγωγή, την διαλεκτική ψυχαναλυτική διπροσωπική σχέση ψυχιάτρου και ασθενούς, αλλά και την χριστολήθεια του ψυχαναλυτού, θα αποτελεί το κοντινότερο εξειδανικευμένο πρότυπο για τον ασθενή. Γιατί πιο πολύ βοηθούμε με τη συμπεριφορά μας παρά με τα λόγια μας. Δεύτερο σημείο της σήμανσης είναι ότι οι ψυχίατροι πρέπει να αντιληφθούν ότι τα συναισθήματα προηγούνται των νοητικών σκέψεων και όχι το αντίστροφο, γιατί δεν γεννάται σκέψη χωρίς να προηγείται συνέστημα. Ένα σημείο που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι σε κάθε σκέψη πάντα υπάρχει συνειδητό συνέστημα, ενώ αντίστροφα μπορεί να έχουμε συναισθήματα χωρίς απαραίτητα να έχουμε συνειδητή γνώση της ανάλογης σκέψης. Τα νευρικά κύτταρα που μεταφέρουν τις πληροφορίες με βιοχημικό τρόπο στον λειτουργούντα εγκέφαλο έχουν προπορευθεί του ψυχικού κέντρου και δεν είναι άμυρα συναισθηματικότητας. Την δε ψυχή δεν είναι δυνατόν να αντιλαμβανόμαστε με μνήμη ή χωρίς μνήμη, σε συνειδητή ή ασυνείδητη κατάσταση, γιατί το ένα μέρος θα ήταν έξω των ευθυνών της. Για να ισχυροποιηθεί λοιπόν αυτή η άποψη, αξίζει να σημειωθεί ότι όταν ένας άνθρωπος επιθυμήσει ένα πράγμα και αυτή η επιθυμία γίνει καταπιεζόμενη επιθυμία και κατά την υποσυνείδητη κατάσταση του ύπνου εμφανίζεται με την μορφή συναισθηματικών εικόνων, τότε με ποια μνήμη επανέρχεται στο όνειρό του? Με λίγα λόγια, η ψυχή έπρεπε να έχει ασυνείδητη μνήμη. Γι' αυτό η Εκκλησία θέτει σαν βασική αρχή της αμαρτίας την οσυρή επιθυμία. Επομένως, όλος ο αγώνας του ασκητή και γενικά του χριστιανού είναι η αποκοπή του δικού του θελήματος. Αλλά αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε για ποιο λόγο τα αποτελέσματα της αμαρτίας να είναι ο θάνατος? Τι ρόλο θα έπαιζε η κρίση του Θεού για την ψυχή του ανθρώπου, όταν ένα μέρος του θα ήταν συνειδητά υπεύθυνο και ένα μέρος ασυνείδητα ανεύθυνο? Επειδή πιστεύουμε πως είναι αναγκαία η επιστημονική εξειδικευμένη ψυχιατρική, γιατί μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένα ψυχικά προβλήματα που βρίσκονται σε ορισμένο στάδιο, θέλουμε να προτρέψουμε να προβληματιστούν οι ειδικοί ώστε να στρέψουν την επιστημονική του σκέψη στο πως κατά την ώρα του μυστηρίου της εξομολογήσεως των αμαρτημάτων φεύγει το άγχος, το στρες του εξομολογούμενου. Πώς γίνεται αυτό? Μήπως θα πρέπει οι ψυχίατροι στο λειτουργημά τους πάντοτε να προηγείται η προσευχή για να τους φωτίσει ο μέγας καρδιογνώστης Χριστός? Γιατί στην πραγματική επιστήμη, την γεννάει η αγάπη προς το ανθρώπινο πλάσμα. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το βιβλίο το πανέμορφο του Βαγγέλη Κουτρουμπέλη, που θα πρέπει να το προμηθευτούμε όλοι μας, γιατί είναι ωφέλιμο και έχει πράγματα που δεν τα γνωρίζουν οι περισσότεροι. Και αφού σε ευχαριστήσω, αγαπητέ Βαγγέλη. Και εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί μου δώσατε την ευκαιρία πραγματικά στο μέτρο του δυνατού να δώσω πραγματικά κάποια εικόνα της θεοσφορικής μίησης και συνωμοσίας για να μπορεί ο κόσμος να αφυπνιστεί και να καταλάβει ότι η σωτηρία υπάρχει μόνο στη μία Αγία Καθολική Εκκλησία του Χριστού και σώζεται μόνο δια των αγιαστικών μυστηρίων της Εκκλησίας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πήραμε το μήνυμα, πιστεύουμε όλοι να το λάβατε, ότι η αστρολογία ίσον δαιμονολατρεία και από εκεί είναι η πύλη που μπαίνουμε κατευθείαν στην κόλαση. Λοιπόν, όσοι θέλουν να συμβουλεύονται μάγους, είναι προβλημά τους και δικό τους θέμα. Αυτοί που θέλουν να συνετιστούν, ας ακούσουν ο έχων ακοή και ότα. Ευχηθούμε καλή χρονιά, καλά χρόνια ειρηνικά, αλλά εν Χριστώ χρόνια και καλούς αγώνες, διότι από εδώ και μπρος, με την είσοδο του 93, όλοι οι Έλληνες χριστιανοί θα κληθούν να δώσουν αγώνα, να δει ο κόσμος, να δούμε ποιοι είναι οι συνειδητοί χριστιανοί και ποιοι είναι οι ευσεβοφανείς χριστιανοί, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.